να ανασταλούν οι ρήτρες μηδενικού ελλείμματος και οι μειώσεις της κύριας, επαόριστο, να ανασταλούν επαόριστο και οι μειώσεις της κύριας και επικουρικές συντάξεις, με ποιες μειώσεις θα αποκαταστεί, με ποιες μειώσεις συντάξεων τα επόμενα χρόνια θα αποκαταστήσετε το δημοσιονομικό κόστος το φετινό. Δηλαδή έλεγαν, σταματάτε τις μειώσεις, με ποιες μειώσεις θα καλύψετε το κενό. Αυτό είναι και στη σφαίρα να του παράλογου και φυσικά, η κατεύθυνση που έδωσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες ήταν ότι ο Υπουργός και η κυβέρνηση, όταν λένε δεν μειώνουμε τις συντάξεις, εννοούν δεν μειώνουμε τις συντάξεις και ότι εδώ μπαίνει τέρμα σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί δεν το καταργείτε με νόμο, αφού υπάρχει νόμος για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Έχω στείλει, σας είπα. Γιατί δεν το καταργείτε, σου λέει, και απλώς το παγώσατε. Κοιτάξτε, καταρχήν το παγώσαμε τώρα με δική μου εντολή, γιατί ναι, ακόμα δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση. Έχω στείλει όμως, το γνωρίζετε, εδώ και 20 μέρες στην γραμματεία του Υπουργικού Συμβούλου, γιατί πρώτα εκεί στέλνεις και από εκεί κατατίθενται στη Βουλή την προσθήκη τροπολογία με την οποία αναστέλλεται επαόριστο η εφαρμογή και της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές και η εφαρμογή του νόμου 3863 του 2010 για να μην υπάρξουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Το έχετε στείλει, αλλά δεν έχει μπει στην. Θα κατατεθεί. Αναζητείτε, κοιτάξτε. Μήπως περιμένετε να τελειώσει η αξιολόγηση. Αναζητείτε, θα σας πω. Θα σας πω, το νομοσχέδιο το οποίο κουβεντιάζεται και θα μπορούσε να κατατεθεί αυτές τις μέρες είναι για τη βία στο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα σύνταγμα, ένα κανονισμό της Βουλής. Όσο και αν είναι σοβαρό το θέμα, δεν μπορούν να το βάλουν. Δεν μπορούν να το βάλουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση μπορούσε να μπει, σου λέει ο άλλος. Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση δεν χρειάζονταν τότε να μπει, γιατί υπήρχαν σαφείς εντολές. Δεν είχα υπογράψει τις εγκυκλίους και δεν είχα υπογράψει και την υπουργική απόφαση να γίνουν μειώσεις. Αλλά θα γίνει αυτό. Αυτοί που παίρνουν σήμερα. Αυτό θα γίνει, νομίζω και ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα το βράδυ το διευκρίνησε με κάθε τρόπο. Ότι μειώσει τη σύνταξη δεν θα κάνει. Κύριε Στρατούλη, αυτοί όμως που παίρνουν, που τους βγαίνει τώρα η σύνταξη από το ΙΚΑ, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που κάθε μέρα υπηρεσίες δίνουν 50, 100, 200 συντάξεις. Τους βγαίνει με τον παλιό τρόπο, όχι με τον καινούριο της μείωσης. Τους βγαίνει, αλλά λέει από κάτω έχει μια υποσημείωση και λέει: σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να αλλάξει η σύνταξη. Μπορεί να το έκαναν κάποιες υπηρεσίες να κατοχυρωθούν, επειδή ακόμα δεν είναι νομοθετική ρύθμιση, αλλά σε επικοινωνία με τον διοικητή του ΙΚΑ είπαμε να μην δίνονται τέτοια χαρτιά. Απλά μπορεί να το έκαναν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Κύριε Στρατούλη, λοιπόν, επανερχόμεθα στο βασικό. Επανερχόμεθα στο βασικό θέμα. Στο βασικό κύριο θέμα. Εάν αυτοί που πρέπει να αποδεχτούν δεν αποδεχτούν την πολιτική λύση, την οποία λέτε εσείς, περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, γιατί το αδιέξοδο με τα τεχνικά κλιμάκια. Γιατί τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη με πολιτικές συμφωνίες, δεν είναι? Μισό λεπτό. Ναι, αλλά αυτοί φαίνεται δείχνουν. Των Βρυξελών. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αν δεν την αποδεχτούν, τι θα γίνει? Τι σημαίνει θα πάτε σε δημοψήφισμα, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε? Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή η μέγιστη δυνατή προσπάθεια της κυβέρνησής μας είναι να υπάρξει μια συμφωνία θετική. Και όταν λέμε θετική συμφωνία, συμφωνία η οποία θα σέβεται κατά βάση το πρόγραμμά μας και θα σέβεται την πρώτη αρχή του προγράμματός μας, ότι από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, βάζουμε φρένο στις μειώσεις μισθών και συντάξεων και παίρνουμε μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό είναι που επιδιώκουμε. Εξωφρενικά πράγματα δεν θα δεχτούμε. Και χθες και στο Euro Group. Να μας πείτε τι έχουμε δεχτεί μέχρι τώρα, για να καταλάβω. Ναι. Που αφορά το δικό μου θέμα. Πέστε μας ένα εξωφρενικό. Στο Euro Group στη Ρίγα ασκήθηκε δρυμύτατη κριτική για τις εκατοδόσεις. Και είναι αφορμή και από το κανάλι σας να πούμε και να επαναλάβουμε και την είδηση που υπάρχει σήμερα. Γιατί αργά στον το βράδυ, Γιώργο Βαρουφάκη του αυτού είπαν για τις εκατοδόσεις. Ναι, το είπαν ότι παρατάθηκε. Μα καταλαβαίνετε. Το παρατείναμε χθες και η κυρία Βαλβάνη με τροπολογία. Ναι, το λέμε από το πρωί. Για τις οφειλές στην εφορία και εγώ με δική μου τροπολογία για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Που πάνε και καλά. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Όχι, το λέω πάνε και καλά. Μα είναι δυνατόν να μας ζητάνε να πάρουμε πίσω? Εμείς δεν το πήραμε και πίσω. Και τι σας είπα στη Ρίγα? Ακούστε, εμείς όχι μόνο δεν το πήραμε πίσω, αλλά και το επεκτείναμε. Αλλά το να επιμένεις να πάρεις πίσω. Σας ζητήσανε προχτές να το πάρετε πίσω? Ήταν κάποιοι που μίλησαν στο Eurogroup και είπαν ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν έπρεπε να γίνει ή αν έγινε να σταματήσει. Μα ξέρετε τι είναι αυτό. Μέχρι τώρα για τα ασφαλιστικά ταμεία να σας δώσω τρία στοιχεία. Μέχρι τώρα έχουμε 20 μέρες που ισχύει αυτή η ρύθμιση. Έχουν ρυθμιστεί οφειλές περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στα ασφαλιστικά ταμεία. Πήγαν 105.000 οφειλέτες μέσα σε δύσκολη οικονομική συγκυρία. Μπράβο τους, τι να πούμε. Και ρύθμισαν χρέη τους. Και ήδη, επειδή είναι η πρώτη δόση από τις 100 δόσεις, έχουν εισπράξει τα ασφαλιστικά ταμεία στις 20 μέρες 65 εκατομμύρια ευρώ ρευστό χρήμα. Δηλαδή μεγάλη ανάσα. Και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τους
ίδιους τους οφειλέτες που παίρνουν ασφαλιστική ενημερότητα, επανεκκινούν οι επιχειρήσεις τους κλπ. Μα είναι δυνατό αυτό το τόσο καλό πράγμα για την οικονομία μου, να μου λένε, για την οικονομία της χώρας μας, να μου λένε να το σταματήσω. Δηλαδή τι θέλουν να τη λιώσουν τη χώρα μας, να μας λιώσουν σαν σκουλίκια. Δηλαδή θέλουν να μην έχουμε καθόλου χρήματα, να μην έχουμε καθόλου ρευστό, για να μπορέσουμε, για να, εφόσον δεν έχουμε ρευστό, να υποταχτούμε και να πούμε δεν έχουμε, φέρτε μας λεφτά και υπογράφουμε και 10 μνημόνια. Είναι τακτική αυτή. Είναι πολιτική τακτική αυτή. Είναι τακτική διαπραγμάτευση αυτή έναντι σε μια χώρα που υποτίθεται και πρέπει να είναι ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή είναι παγίδες που στείλονται. Η εικόνα που μας δίνεται. Πέστε μου τώρα οι δύο. Είναι παγίδα. Ρύθμιση των 100 δόσεων και για την εφορία και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλος ο λαός μας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις ομόφωνα ψηφίστηκαν. Και στη Βουλή και χθες. Εσείς θεωρείτε ομόφωνα ότι μας στείλουν παγίδες λοιπόν. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις ψήφισαν την παράταση. Εσείς θεωρείτε ότι μας στείλουν παγίδες. Δηλαδή δεν θέλουν να παίρνουμε λεφτά από πουθενά. Να μας τραγγίξουν, θέλουν. Όταν οι πολίτες πάνε και ανταποκρίνονται σε δύσκολες συνθήκες. Θεωρείτε ότι μας στείλουν παγίδες, κύριε Στραντούλη? Αυτή δεν είναι παγίδα. Να μου λένε πάρ' το πίσω. Στα πλαίσια αυτό ήταν που μας παραπλάνησε και όλα που είπε ο Πρωθυπουργός. Μας κορόιδεψαν. Νομίζω ο Πρωθυπουργός εξήγησε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και αυτές δεν είναι πρακτικές απέναντι σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τακτικές απέναντι σε μια χώρα που κάποιοι τους έδωσαν την εντύπωση ότι μπορεί να θεωρείται προτεκτοράτο, μπορεί να θεωρείται μπανανία, μπορεί να θεωρείται απικία χρέους ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό όμως ένα τέρμα έχει μπει. Γι' αυτό ψήφισε ο ελληνικός λαός. Να μισό λεπτό. Εσείς την πατήσατε. Δεν την πατήσαν οι προηγούμενοι να λέτε ότι ήταν προτεκτοράτο. Εσάς κοροϊδέψανε. Όχι, όχι. Την κυβέρνηση σας κοροϊδέψαν. Σας βάλανε και υπογράψετε μια παράταση και δεν σας δώσανε λεφτά. Εσείς λέτε, εντάξει, η παράταση όμως, από ό,τι γνωρίζετε, δεν είχε μνημονιακά μέτρα, δεν είχε μειώσει μισθών, δεν είχε μειώσει συντάξεων, δεν είχε νέους φόρους. Η κυβέρνηση απλά με το δικό της τρόπο προσπάθησε να κερδίσει. Η γενική εικόνα που μας παρουσιάζετε τώρα μας δίνεται μια εικόνα έντασης, παγίδας, αντιπαράθεσης. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια με αυτή που δίνει ο κ. Τσίπρας στις ομιλίες που λέει, παιδιά. Κάνουμε μια διαπραγμάτευση, αυτό θα πάμε σε μια έτοιμη κατάσταση. Εάν είναι έτσι όπως μας περιγράφει, τι έτοιμο να κάνεις μαζί. Ακριβώς την ίδια κατάσταση. Όχι, από την και ο Τσίπρας όμως ο ίδιος μιλάει για δημοψήφισμα. Ακριβώς την ίδια κατάσταση περιέγραψε ο Αλέξης ο Τσίπρας τη Δευτέρα το βράδυ και μάλιστα με πολύ πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, με ονόματα και επώνυμα. Τώρα, είναι αυτονόητο ότι όταν κάνεις μια πραγματική διαπραγμάτευση. Και είναι αλήθεια ότι κάνουμε εμείς και μας τα αναγνωρίζει ο λαός. Φαίνεται και στις έρευνες της κοινή γνώμη. Συγγνώμη από αυτό για να μην χανόμαστε, κύριε Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, παρακολουθήστε με λίγο. Για να μην χανόμαστε, θα έρθουμε εδώ. Θα έχεις εντάσεις και από τη μία και από την άλλη. Τι έχουμε δεχτεί άλλο μέχρι τώρα, αυτό, καθίστε. Και άλλο ότι πρέπει να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία. Καθίστε, θα φτάσουμε σε αυτό και θα φτάσουμε και στο δημοψήφισμα. Τι έχουμε δεχτεί μέχρι τώρα, μπορείτε να ενημερώσετε τον κόσμο, γιατί έχει μπερδευτεί. Τι έχουμε δεχτεί μέχρι τώρα. Και τι ζητάνε αυτοί ακόμα. Αυτό είναι ένα σημείο ασαφές που δεν το. Νομίζω το βασικό είναι τι δεν έχουμε δεχτεί. Και όχι, τι έχουμε δεχτεί, θα μας πείτε. Καταρχήν. Τι έχουμε δεχτεί, για να μιλάτε για έντιμο συμβασμό, σημαίνει ότι κάτι έχουμε δώσει. Το ερώτημα πρέπει να είναι τι έχουν δεχτεί αυτοί. Όχι εμείς, γιατί εμείς δεν πήγαμε στη λογική να μας λένε τι να κάνουμε, να μας το γράφουν στα αγγλικά και να το μεταφράζουμε. Εμείς καταθέσαμε ένα πρόγραμμα εκεί και είπαμε στους θεσμούς και είπαμε με βάση αυτό το πρόγραμμα και έσοδα θα έχει η χώρα και θα μπορέσει να ανακάμψει. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μέτρα για την αντιμετώπιση σφοροδιαφυγής, σφοροκλοπής, σφοροδιαφυγής, φοροδιαφυγής, καταπολέμησης της διαφθοράς, της διαπλοκής, εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Αυτά μάλλον, να δούμε βέβαια στην πράξη, μάλλον τα συζητάνε ή φαίνεται ότι μπορεί να τα αποδεχτούν, μάλλον δεν ξέρουμε ακόμα και είναι και κάτι που καταθέσαμε και δεν τα δέχονται γιατί εμείς δεν παίζουμε με αυτά. Ό,τι είχαμε να κάνουμε το είπαμε γραπτός. Το είπαμε κοστολογημένο και το είπαμε και χρονολογημένο, το πότε θα τα κάνουμε. Δεν δέχονται αυτοί, και είναι και κόκκινη γραμμή για μας, να μην μειώσουμε τις συντάξεις. Δεν δέχονται να μην μειώσουμε τους μισθούς και να επαναφέρουμε συλλογικές συμβάσεις και τον κατώτατο μισθό. Και ζητάνε επιπλέον και απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων σε μια χώρα που οδηγήσαν έναν στους τρεις να είναι στην ανεργία. Επιμένουν να βάλουμε αυξημένο ΦΠΑ στα νησιά και να δώσουμε θανάσιμο χτύπημα στον τουρισμό μας. Και επιμένουν να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις που θα οδηγούν σε ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ένα λοιπόν από αυτά που ζητάνε που σας αφορά εσάς είναι ότι. Ένα λοιπόν από αυτά που ζητάνε και που σας αφορά εσάς σαν Υπουργείο είναι Στρατούλη, πάρε πίσω το πάγωμα. Ναι, δεν αφορά Στρατούλη, αφορά την κυβέρνηση. Γιατί διαπραγματευόμαστε συλλογικά. Ναι, σύμφωνοι. Ένα από αυτά που ζητάνε από ό,τι καταλαβαίνω είναι να ανακληθεί αυτή η απόφαση που έχετε πάρει.
Ναι, είναι μονή τους αυτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τέτοια απόφαση δεν θα ανακληθεί. Δεν είναι προσωπικά δική μου. Είναι απόφαση της κυβέρνησης. Ναι. Βασικό στοιχείο των προγραμματικών δηλώσεων που ανέγνωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, στη Βουλή και εγκρίθηκε με 162 ψήφους και μπορούμε ο και κυβερνάμε την χώρα. Ο που μπορεί να πάει του χρόνου δεν είναι μια... Ποιο να πάει του χρόνου? Ο Έμφυα. Είπε ο... Η κατάσταση του Έμφυα και την κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι είπε ότι τέσσερα είναι τα βασικά σημεία που έχουμε κόκκινες γραμμές αυτή τη στιγμή. Και είναι αυτά. Αυτά κατά τα άλλα, ναι, όσο αφορά, κατά τα άλλα, όσο αφορά το συνολικό πρόγραμμά μας, το πρόγραμμά μας δηλαδή της Θεσσαλονίκης, μπορεί να κάνεις ελιγμούς, μπορεί να κάνεις επιμέρους υποχωρήσεις. Το ζήτημα είναι στο τέλος να μην αναιρέσεις αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, αν κάτι δεν το κάνεις σήμερα και το κάνεις αύριο, αλλά το κάνεις, δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά ο Έμφυα, που είναι ένας ας πούμε φόρος πολύ σοβαρός και πολύ φορτισμένος, εάν βάλεις τον ελληνικό λαό να πληρώσει και φέτο τον ίδιο Έμφυα, θα είναι θέμα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και γι' αυτό η κυβέρνηση θα κάνει οτιδήποτε δυνατό για να τηρήσει επακριβώς την προγραμματική της δέσμευση και να μην πληρώσουν φέτος οι πολίτες Έμφυα. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν... Και νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το εφαρμόσουμε από φέτος. Συγκρατήσαμε το ότι ένα από αυτά που επιμένουν οι δανειστές είναι και ο κατώτατος μισθός. Ναι. Η αποκατάσταση. Ναι, απίστευτο. Αυτό παρόλα αυτά εσείς θα προχωρήσετε. Όταν ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία από 1η-1η του 2015, το ξέρετε και δυο και το ξέρουν όσοι μας βλέπουν, είναι 1.450 ευρώ στη Γερμανία. Στην Ελλάδα έπεσε 586 μεικτά, 500 καθαρά, με νόμο. Και το να αποκαταστήσεις τον κατώτατο μισθό σταδιακά, όπως ο Παναγιώτης ο Σκουρλέτης, ο Υπουργός Εργασίας, έχει έτοιμο το νομοσχέδιο, το έχει στείλει στην ΟΚΕ και συζητιέται αυτή την περίοδο, είναι πράξη πρώτα απ' όλα όχι μόνο κοινωνικής δικαιοσύνης και πράξη που αντιμετωπίζει την ύφεση. Διότι θα έχουν πέντε δεκάρες στην τσέπη τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να τις καταναλώσουν και να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία μας. Είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι παράλογο. Είναι δημοσιονομικό αυτό. Αφού στον ιδιωτικό τομέα ισχύει ο κατώτατος μισθός. Γιατί επιμένουν τέτοιες αιμονές, προτεσταντικές, νεοφιλελεύθερες αιμονές. Όταν το δημόσιο έχει σταματήσει τις πληρωμές στον ιδιώτη, διότι μαζεύει από παντού λεφτά για να βγάλει τις υποχρεώσεις του. Ξέρετε ότι ναι, μεν, εάν βρεθούν λεφτά στην τσέπη του εργαζόμενου, θα τα ρίξει στην αγορά. Αλλά την ίδια στιγμή ο ιδιώτης που είναι το εργαζόμενο δεν έχει τον πλεισμό. Είναι απλήρωτη. Ναι. Η μισή είναι απλήρωτη. Θέλω να πω ότι πρέπει να αποκαλύψει μια γενική ισορροπία για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Έχετε δίκιο και γι' αυτό από ό,τι είδατε το πήγαμε πακέτο αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε όχι από την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Ξεκινήσαμε με το νομοσχέδιο της κυρίας Βαλαβάνη και το δικό μου που εισηγηθήκαμε, που ήταν για τις ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών οφειλών, για να διευκολύνουμε κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στη σταδιακή αποκατάσταση του κατώτατου μισθού. Κύριε Στρατούλη, επειδή ανήκετε σε αυτό την αριστερή πλατφόρμα ή στο αριστερό ρεύμα ή όπου αλλού θέλετε, διαβάζω εδώ στην Αυγή σήμερα, το είπανε και τα κανάλια χθες, το είχε και πρώτο θέμα και το Μέγκα. Είχατε διαφωνίες μέσα στη. Οι οποίες διαφωνίες είναι ζωογόνες, είναι δημιουργικές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, ότι εσείς στηρίζετε τις κόκκινες γραμμές, πού διαφωνήσατε? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Καταρχήν, εγώ όταν έρχομαι, τώρα εδώ είμαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Το ξέρω, ναι, αλλά. Τη γραμμή της κυβέρνησης. Από την άλλη, επειδή είμαι και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι το να συζητιώνται τα πάντα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να εκφράζονται στα κομματικά του όργανα οι όποιες επιφυλάξεις, διαφωνίες, αντιθέσεις κλπ. Να γίνεται συζήτηση, να παίρνουμε απόφαση και να την υπηρετούμε όλοι μαζί μετά, είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Δεν αμφιβάλλω, θα το υπηρετήσετε όλοι μαζί μετά. Είναι στοιχείο ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα φτάναμε σας τότε, λέω, γιατί μας τα παρουσιάζετε ότι δεν έχετε υποχωρήσει. Το 4% δεν θα γινόταν ποτέ 37% αν δεν ήταν ένας χώρος που έχει μεν εναλλακτική πρόταση για τη χώρα, πολιτική πρόταση και οικονομική, αλλά είναι και χώρος δημοκρατίας. Είμαστε ένα κόμμα διαφορετικά από τα άλλα. Τι να κάνουμε, ούτε αρχηγικό κόμμα είμαστε. Ούτε συγκεντρωτικό κόμμα είμαστε. Όχι μόνο αυτό, ότι εμείς έχουμε. Επειδή και αυτό σας λέω, δεν θα το χάσουμε. Επειδή ποτέ. Συζητάμε και 2-3 χρόνια και μαζί σας, παρατηρούμε ότι κάποιους τροϊκανούς και θέλουν και ζητάνε από την κυβέρνηση να διώξει στελέχη της αριστερής πλατφόρμας από την κυβέρνηση και ούτε και κυβέρνηση, ούτε κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους κάνουν τη χάρη. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση θα τους κάνουν τη χάρη. Και δεν έχουν και κανένα δικαίωμα να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας μας και στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ να μας πούν τι θα κάνουν. Μισό. Το δάχτυλο να το κουνάνε εκεί που έμαθαν. Κύριε Στρατούλη, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην κυβέρνηση. Εδώ είχαμε αυτή την ιστορία ότι ο Ντάισεμπουργκ και καλά ζήτησε και το διαψεύδεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Εσύ μας λέτε εσείς ότι έχουν ζητήσει πιέζουν να απομακρυνθούν και άλλοι. Ναι, εσείς τον Ντάιζεμπλουμ πιστεύετε ή την κυβέρνηση και εμένα λέμε ότι δεν είχε καμία σχέση αυτό δεν το πράγμα. Δεν είχε, το ξέρουμε. Ο κύριος αυτό θα έλειπε. Παραμένει όχι, εγώ άλλο ρωτώ. Και απλά στην αναδιάρθρωση που έγινε, το έχετε καταλάβει. Άλλο ρωτώ. Ο Πρωθυπουργός έχει μπει μπροστά στη διαπραγμάτευση για να δοθεί που έχει κλείσει. Έχουν ασκήσει πιέσεις για να φύγουν μερικά στελέχη της αριστερής πλατφόρμας από την κυβέρνηση. Ο Λαβαζάνης, ο Στρατούλης, λέει, πες μας τώρα. Εγώ δεν ξέρω για πιέσεις, ξέρω για δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν που τα ξέρετε κι εσείς. Financial Times κλπ. Μέσω δημοσιευμάτων μπορεί να ασκούνται πιέσεις αντικειμενικά. Αλλά όσο και να ασκούνται, δεν είναι επιρρεπής στο να υποχωρήσετε τέτοιες πιέσεις. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ, μια γροθιά και κάνουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια να πετύχουμε μια συμφωνία. Ωραία. Να σας ξαναρωτήσω λοιπόν, η διαφωνία σας τότε πού έγκυται? Εγώ είπα ότι, ότι οι απόψεις υπάρχουν, διαφωνίες κλπ. Κατατίθενται στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Δεν θέλετε να μας τα πείτε εδώ, εντάξει. Δεν κατατίθενται στις τηλεοράσεις. Το ξέρετε, με ξέρετε τόσα χρόνια. Το σέβομαι. Με ξέρετε τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω στα 56 μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ξέρουμε τόσα χρόνια. Την κομματική διοντολογία την οποία θέλω. Σας ξέρουμε τόσα χρόνια και ξέρουμε επίσης ότι παρά ενδεχομένως κάποιες διαφορετικές απόψεις μπορεί να έχετε, υπηρετείτε την κεντρική γενική πολιτική του κόμματός σας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Όμως. Το θέμα είναι ότι η συζήτηση που γίνεται είναι αν θα περάσουν από εσάς και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερή πλατφόρμα κάποιοι επώδυνοι συμβιβασμοί. Είμαι αυτό απόλυτα βέβαιος. Γι' αυτό συζητάμε τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στη διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν επώδυνοι συμβιβασμοί οι οποίοι θα οδηγούν στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας και μνημονιακών μέτρων. Και επειδή είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό δεν θα συμβεί, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο που λέτε. Τότε τι είδους έντυπο συμβιβασμός θα γίνει? Τι συμβιβασμό κάνατε τότε εσείς? Μισό λεπτό. Συμβιβασμό, νομίζω έχουμε εξηγήσει και ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα και η κυβέρνηση. Μα τα πράγματα είναι λίγο οριακά, κύριε Στρατούλη. Αλλιώς ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλούσε για δημοψήφισμα. Έστω και σαν πιθανότητα. Όταν κάνει συμφωνία, συμφωνείς σε αυτά που υπάρχει κοινή βάση. Σε αυτά που δεν υπάρχει κοινή βάση, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις. Όσο και να σου βάλουν και πιστόλι και μαχαίρι στο λαιμό, άμα έχεις άλλη άποψη, πώς θα συμφωνήσεις? Με το Στανιό θα κάνει ο άλλος το δικό του. Και δηλαδή, θα να συνεχίσεις να σκοτώνεις οικονομικά τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους. Κύριε, δεν το λέμε αυτό. Εμείς δεν έχουμε καμία αιμονή ιδεολογική. Παρότι έχουμε τις αξίες μας και τις αρχές μας. Δεν γίνεται. Σας λέω, κύριε Οικονομία και κύριε Καμπουράκη, δεν γίνεται να μειωθούν άλλο οι μισθοί συντάξεις. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν θέλει κανείς. Δεν μπορεί να γίνουν παραπάνω από 7.000 αυτοκτονίες. Δεν μπορεί να πάνε ακόμα περισσότεροι στα σκουπίδια να τρώνε. Στρατούλη. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπουμε να γίνει. Συμφωνούμε. Και, αλλά εσείς μας λέτε από την πρώτη μέρα. Και ντροπή σε αυτούς οι οποίοι έρχονται και μας βάνουν τέτοιες προτάσεις. Δεν είναι να κάνουν ρήξη με την Ελλάδα, με την κυβέρνησή της, με το λαό της και κατ' επέκταση και με τη χώρα μας και κάνουν την ρήξη για τους μισθούς και για τις συντάξεις, νομίζω ότι στην ίδια την Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, θα θεωρηθεί ένα πολύ μεγάλο οικονομικό και πολιτικό πραξικόπημα ενάντια σε μια κυβέρνηση που μόλις εκλέχτηκε για να σταματήσει τις μειώσεις μισθών και συντάξεων. Εδώ είναι τρεις τολάδες. Και μετράνε και τα πολιτικά. Είναι τρεις τολάδες, τρεις τοξίδι. Όχι, δεν είναι τρεις τολάδες, τρεις τοξίδι. Γιατί αν ήταν τρεις τολάδες, τρεις τοξίδι, θα έκανε έξι τολαδόξυλο. Έξι κάνει. Δεν κάνει. Όχι, εσείς δεν κάνει. Συγγνώμη. Κάποιοι εσείς λέτε δεν κάνει έξι γιατί δεν μπορεί. Κάποιοι έμποροι των εθνών μπορεί να το κάνουν, αλλά ξέρετε, έχουν αποδοκιμαστεί και από την παγκόσμια λογοτεχνία. Εάν δεν κάνει 3 και 3, 6 το λαδόξιδο τον επόμενο μήνα, εάν δεν συμφωνήσετε, πού θα βρείτε λεφτά να μαζέψετε το λαδόξιδο που χρειάζεται για τη συντάξη να μπουν στο ATM? Διότι τώρα πήρατε από τους Δήμους, πήρατε ορθώς, πολύ καλά κάνει και τα δώσανε οι άνθρωποι. Δεν αφαλύνει η χώρα για να κρατήσουν αυτοί 10 εκατομμύρια. Τι θα τα κάνουμε μετά σε αφαλυρημένη χώρα? Αν λειτουργούσαμε με αυτή τη λογική, τη λογική του εκβιασμού την οποία μας θέτουν, τότε θα είχαμε υπογράψει εδώ και τρεις μήνες. Όχι, αλλά εγώ σας ρωτάω εσάς τώρα προσωπικά. Το να υπογράψουμε θα ήταν εύκολο. Δηλαδή να πάμε να υπογράψουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων για να μην μας εκβιάζουν. Είναι σωστό όμως? Να υπογράψουμε γρήγορα και να λεπτούμε. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βάλεις την υπογραφή σου. Το θέμα είναι να προσέχεις που τη βάζεις την υπογραφή. Εύκολα θα απαντήσω αν είναι σωστό ή λάθος, διότι δεν έχω να πληρώσω το τέλος του μήνα. Εσείς πρέπει να απαντήσετε σωστό ή λάθος,
με έναν τρόπο για να έχετε και τα λεφτά πριν στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, εν ολίγης έχετε σχέδιο. Σα ρώτησα από την αρχή, σχέδιο. Εάν πούνε όχι, αν στυλώσουν τα πόδια του αυτοί για να μας στραγγαλίσουν. Σχέδια. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός του. Σχέδια. Τι θα κάνουμε. Το πρώτο, ότι δεν θα αφήσουμε ξεκρέμαστο τον ελληνικό λαό με τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι λύσεις υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Πού, και τρίτο, δεν τις ακούμε όμως, κύριε Στρατούλη, πέστε μας κάτι παραπάνω από αυτού. Όταν είσαι στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης και φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών να λήξει αυτή η διαπραγμάτευση, δεν βγάζεις το τραπέζι της τηλεόρασης να πεις έχω και τούτη τη λύση και την άλλη λύση, την χρησιμοποιείς στις σκληρές διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνεις. Σωστό. Όμως έχεις βγάλει όμως ένα πιστόλι πάνω στο τραπέζι, το οποίο λέγεται δεν υποχωρώ εγώ σε αυτά που λέτε εσείς επί μόνος τρεις μήνες. Και το πιστόλι πάνω στο τραπέζι λέει πιθανόν και δημοψήφισμα, αν μας τριμώξετε πολύ. Νομίζω. Τι σημαίνει δημοψήφισμα, να το κάνουμε, να το πούμε μετά το διάλειμμα. Να το πούμε μετά το διάλειμμα, μας επιτρέπετε. Αν μας πείτε για τον Ακαγία μετά το δημοψήφισμα. Πάμε. Ευχαρίστως. Ναι.